Αποκαλυπτική για τη δράση των εμπόρων ναρκωτικών αλλά και των λιμενικών που συμμετείχαν στο κύκλωμα είναι οι διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της Ελλάς και αποκαλύπτει, όπως θα μας πει η Μίνα Καραμίτρου, πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που άρπαζε τις κατασκευμένες ποσότητες κοκαΐνης. Και μάλιστα, Εύα, υπέθεταν οι λιμενικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση και η έγκληση στις φυλακές ότι έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην γίνουν αντιληπτοί χρησιμοποιώντας κωδικούς. Όπως για παράδειγμα το γαλακτομπούρεκο που εννοούσαν την κοκαΐνη. Αποκαλυπτικοί λοιπόν οι διάλογοι που είναι μέσα στη δικογραφία και ειδικά οι διάλογοι των λιμενικών. Θυμίζω ότι εμπλέκεται και ο διοικητής της δίωξης ναρκωτικών Πειραιά του λιμενικού στην υπόθεση. Ο διάλογοι λοιπόν που έχουμε την έγκληση, η οποία μάλιστα είναι και η αρχηγός της συμμορίας. Λοιπόν, σε έναν από αυτούς τους διαλόγους, ο λιμενικός επικοινωνεί μαζί της, μέσα στις φυλακές, και της λέει: «Πες του να μπει μπροστά, γιατί εγώ μπορεί να πάω στη Δέσποινα. Δέσποινα είναι η αποθηκάριος. Δείτε, όταν θα την ξαναδώ, τέλος πάντων. Δεν έχω βρει ακόμα, θα βρω όμως. Δεν μπορείς να της πεις να πάω κανένα τέτοιο, να της πάρω κανένα γαλακτομπούρεκο, ένα ή δύο». Η έγκληστη φυσικά απαντά θετικά: «Ναι, ναι, εντάξει». Ο λιμενικός ξαναλέει: «Δεν υπάρχει θέμα ότι θα πάω». Η έγκληστη τον ηρεμεί και του λέει: «Όχι, παιδάκι μου, να πας». Ο λιμενικός της ξαναλέει: «Θα της πάω. Θυμάσαι τα γαλακτομπούρεκα που σου είχα φέρει, δεν ήταν ωραία?» Η Μίνα, τα γαλακτομπούρεκα ήταν η κοκαΐνη. Η κατασχεμένη, μάλιστα, Εύα, κοκαΐνη. Και η έκλειστη, φυσικά, η αρχηγός των αρκεμπόρων: «Ναι, θυμάμαι, ναι». Και μάλιστα τελειώνει και με μια προτροπή ο λιμενικός. Και να πάρει ο Σάκης να μην τα φάει όλα αυτή, η αποθηκάριος δηλαδή. Διάλογοι λοιπόν που είναι μέσα στη δικογραφία. Διάλογοι, ξαναλέω, λιμενικών με έγκλειστους στις φυλακές. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Καραμίτρου.